εκτοποιηθήσεις θέλεις σας. Καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω να είστε άνετα, το περιβάλλον είναι φωτεινό, όμορφο και κυρίως πλημμυρισμένο από ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε και είναι φίλοι μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ταπεινή όμορφη εκδήλωσή μας. Θα σας πω εγώ δύο λόγια για το πρόγραμμα που έχουμε σκεφτεί και που θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αφού ευχηθώ σε όλους μας καλή και ευλογημένη χρονιά, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρουσία σας εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας και είναι και ένας λόγος που κάνουμε τις εκδηλώσεις για να αφήσουμε όλες τις μέρες καθημερινότητες και να μαζευτούμε και να πούμε μια θερμή καλησπέρα, ένα θερμό αγκαλισμό και τις ευχές μας πια από κοντά, εκτός από το ίντερνετ, το Facebook και το τηλέφωνο. Η προσωπική επαφή λοιπόν σπανίζει και είναι μια ευκαιρία να πούμε σήμερα από κοντά αυτό το θερμό χαιρετισμό. Καλή και ευλογημένη λοιπόν χρονιά εκ μέρους του Πατρός Μαξίμου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα με όμορφη διάθεση και αγάπη. Να σας πω λίγο την εξέλιξη του προγράμματός μας. Θα ξεκινήσουμε όπως και πέρυσι με την κυρία Κοτσίρη Μαρία, η οποία είναι καταπληκτική μουσικός και ερμηνευτής. Με το παραδοσιακό ούτι θα μας τραγουδήσει παραδοσιακά τραγούδια για κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Και της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων και των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πολύ σημαντική ομιλία του Πατρός Μαξίμου, που όπως πάντα είναι επίκαιρη, και έχουμε και το ωραίο όμορφο νέο να σας αναγγείλουμε ότι κυκλοφορεί το νέο μας βιβλίο από σήμερα, το οποίο διαπραγματεύεται ένα πολύ καυτό θέμα που απασχολεί και έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης διαστρέβλωσης, πλάνης, έχουν μπερδευτεί πολλοί χριστιανοί στο θέμα αυτό. Και σε μια προσπάθεια ο πατέρας Μάξιμος και οι συνεργάτες του να διευκολύνουν τον κόσμο, να αποσαφηνίσει αυτό το μέγα θέμα που έχει σχέση με Αγία Σοφιά, σας το λέω έτσι γραμματικά το τίτλο, με πόλη, Αγία Σοφιά και το λεγόμενο ζήτημα της αναλαμπής της Ορθοδοξίας. Ένα θέμα λοιπόν που έχουν βγει τόσα πολλά σενάρια μέσα εισαγωγικά και έχουν μπερδέψει τον κόσμο και πιστεύω ταπεινά ότι αυτό το βιβλίο που θα το δείτε στην έκθεση και το έχουμε για πρώτη φορά σήμερα. Θα συμβάλλει, πιστεύω, θα βοηθήσει στο να βγάλει κανείς ένα σωστό συμπέρασμα και ορθόδοξο συμπέρασμα πάνω σε αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, επειδή τα χρόνια περνάνε γρήγορα και εμείς κλείσαμε τώρα 18 χρόνια λειτουργίας με τη βοήθεια του Θεού και, και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε επίσημα πριν από 18 χρόνια. Και έτσι λοιπόν με ευκαιρία αυτή και έχοντας περίσσευμα αγάπης και χαράς μέσα μας να ευχαριστήσουμε αγαπητούς φίλους και μέλη μας. Καλωσορίζουμε και τον πατέρα Νεκτάρη Μολαθιώτη που μόλις έφτασε με την εκλεκτή συνοδεία του. Ήρθε να μας τιμήσει με την παρουσία του και να χαρούμε και να ευλογήσει και την σύναξή μας. Καλώς ήρθατε πατέρα Νεκτάρη και αγαπητοί αδελφοί. Την ευχή σας, Πάτερ. Θα προβούμε όπως και να συνεχίσω το πρόγραμμα, όπως άρχισα να σας το εξηγώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στη βράβευση κάποιων ανθρώπων που είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε με την βοήθειά τους παντιοτρόπους, συνέβαλαν αποφασιστικά στο να υπάρχει αυτό το έργο, στο να εξελιχθεί αυτό το έργο, στο να βοηθήσουμε τον πατέρα Μάξιμο, όλος αυτός ο σύνδεσμος, να φέρει εις πέρας αυτό το έργο μέχρι στιγμής και για όσο ακόμη καιρό θέλει και ευλογεί ο Θεός. Αυτά ο Θεός τα κανονίζει. Έτσι λοιπόν, με ευκαιρία αυτή, ένα δημόσιο ευχαριστώ θέλουμε να εκφράσουμε σε κάποιους ανθρώπους που βέβαια δεν βρίσκονται όλοι εκ των πραγμάτων εδώ, λόγω γεωγραφικής αποστάσεως, λόγω του ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν βρίσκονται και στη ζωή, έτσι, γιατί είναι μια πορεία σχεδόν 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν, θα δώσουμε συμβολικά κάποια σε όσους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και τους άλλους θα τους δώσουμε προσωπικά στον καθένα. Να μην σας κουράσω όμως περισσότερο, θα πούμε και στη συνέχεια λεπτομέρειες για το πρόγραμμά μας και πάλι καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε και ξεκινάμε με την κυρία Κοτσίρη Μαρία. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
να καλέσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαρία για τα υπέροχα μουσικά, μουσικές διαδρομές που μας χάρισε. Μας ταξίδευσε σε όλη την Ελλάδα, τα κάλαντα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε... Ευχαριστούμε, Μαρία. Να καλέσουμε τον πατέρα Μάξιμο και να ξεκινήσει την ομιλία του. Επειδή και το πρόγραμμα όλων συνεισθητών και κάποιοι έχουν υποχρεώσεις, οπότε θα συνεχίσουμε τώρα με την ομιλία του πατέρα Μάξιμου. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, πρωτίστως τους σεβαστούς πατέρες, τον πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη, τον πατέρα Ιωακήμ και τον πατέρα Κωνσταντίνο, και στη συνέχεια έναν έκαστο εξημό, σας αγκαλιάζω και σας ασπάζομαι με πολύ αγάπη και σεβασμό. Καλώς ήρθατε λοιπόν για μία ακόμη φορά στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που όπως διαβάσατε και στην πρόσκληση, με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του μεγάλου αυτού Αγίου, ιερομάρτυρος, προφήτου, διδάχου και εθνομάρτυρος, κατορθώσαμε και συμπληρώσαμε 18 ολόκληρα έτη αγώνων, δραστηριοτήτων και όλων εκείνων των εκδηλώσεων που γνωρίζετε όσοι είστε κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια και τους αγώνες μας, ταπεινούς και μικρούς, ό,τι μπορούσαμε. Σήμερα φέτος και σήμερα θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για όλους μας και ιδιαίτερα για την ταπεινότητά μου, για τους εξής λόγους. Πρώτον, ότι κλείσαμε, όπως προείπα, 18 χρόνια. Θα μου πείτε τι είναι τα 18. Δεν ξέρω για κάποιους από εσάς, αλλά για την ταπεινότητά μου είναι πολύ σημαντικά και σημαντικά, διότι το 18 είναι ο αριθμός του Κυρίου μας. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ιδιαίτερα, επειδή το όνομα του Χριστού μας που είναι Ιησούς, ξεκινάει με το Ιώτα και το Ήτα. Ιησούς, Ιώτα, Ήτα. Αυτά λοιπόν τα δύο γράμματα, εάν τα μετατρέψουμε σε αριθμούς, λένε οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, είναι το 18. Άρα λοιπόν τα δύο πρώτα γράμματα του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ξεκινάνε Ιώτα, Ήτα, είναι το νούμερο, ο αριθμός 18. Και έτσι συμβολίζεται κατά τους Αγίους Πατέρες, δηλαδή ο αριθμός 18 παραπέμπει, συμβολίζει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όπως επίσης γνωρίζετε, από το 2006 που εκδώσαμε το βιβλίο «Ο Αντίχριστος ήλθε» 1983-2013, είχαμε πει τότε και το λέμε βεβαίως και μέχρι και σήμερα, ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε γύρω στο 1983 και θα εμφανιστεί, όπως είχαμε πει, μέσα στο 2012 με 2013. Και λέγαμε, γι' αυτό είχαμε βάλει και το εξώφυλλο, τον αριθμό 2013, γιατί το 2013 θα είναι το έτος που θα γίνει περισσότερο γνωστός και τρόπον τεινά θα αποκαλυφθεί στους περισσότερους, αλλά με την προϋπόθεση, έτσι, στους περισσότερους τους νουν έχοντες, όπως λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, που λέει «Τις γάρ έχουσι γνώση, ευχαιρώσι τούτου γινώσκεται έλευσης του Αντιχρίστου». Τις δεν τον έχουν εις πράγματα βιωτικά, ούχε έφτιαρον είστε τούτο. Αυτοί λοιπόν που έχουν πνευματική γνώση και βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία, κοντά στον Θεό, κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ζουν πνευματική
ζωή και είναι σε εγρήγορση και σε νύψη, αυτοί εύκολα θα αντιληφθούν τα σημεία των καιρών και των ερχομών του Αντιχρίστου. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, όχι οι αντίχριστοι, όχι οι αλλόδοξοι, οι αλλόθρησκοι, αυτοί που είναι μακριά από το Θεό και την Εκκλησία κλπ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που είναι και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι τύπης χριστιανοί, είναι χλιαροί χριστιανοί, αυτοί δεν θα μπορούν να δουν, να αντιληφθούν εύκολα τον ερχομό του. Μην περιμένετε λοιπόν, γιατί νομίζουν πολλοί, οι περισσότεροι, ότι όταν λέμε ότι θα εμφανιστεί και θα τον δουν ή θα αποκαλυφθεί, νομίζουν θα βγει και θα πει γεια σας. Εγώ είμαι ο Αντίχριστος και ήρθα τώρα να σας σκλαβώσω και να σας κάνω, ξέρω εγώ, να εφαρμόσω τη δικτατορία μου και να σας κυνηγήσω και να σας διώξω και να σας φυλακίσω και να σας βάλω τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι κλπ. Κλπ. Αντιθέτως, θα έχει ένα πρόσωπο, όπως έχουμε πει, πάρα πολύ όμορφο και ήρεμο και γαλήνιο, θα φανεί σαν με πράος, ειρηνικός κλπ. Και ακριβώς για να ξεγελάσει. Έτσι. Και βεβαίως κανείς δεν θα μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτός αναμένεται να είναι ο Αντίχριστος που προφητεύει η Γραφή, ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, οι Άγιοι Πατέρες κλπ. Και ο Κύριος μας που είπε: Εγώ ήρθα και δεν με δεχτήκατε στους Εβραίους. Τον θα έρθει άλλος, εκείνο που τον δεχτείτε. Εννοούσε τον Αντίχριστο, λένε οι Άγιοι μας κλπ. Δεν θα έρθει λοιπόν από και καλυμμένος, δεν θα έρθει με τη μορφή που κάποιοι φαντάζονται και θα μας κυνηγήσει και θα μας διώξει εξ αρχής. Αντιθέτως, είναι έτσι κατασκευασμένο το κλίμα και η όλη υποδομή πλέον παγκόσμια, που όλοι πλέον σήμερα έτσι αναμένουν μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση παγκόσμια, οικονομική κακοχία, ανέχεια, διωγμούς και κυνηγητά, ανεργία, δεν έχουν τα βασικά και στοιχειώδη οι άνθρωποι να ζήσουν κλπ. Φεύγουν στο εξωτερικό, χίλια δύο πράγματα, έχουν έρθει εκατομμύρια λαθρομετανάστες μέσα στην Ελλάδα και όχι μόνο κλπ. Βία, εγκλήματα, χίλια δύο πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν καλλιεργούνται για ένα και μοναδικό λόγο. Για να προετοιμάσουν τον ερχομό, την έλευση του Αντιχρίστου. Οπότε λοιπόν, εδώ θα παρουσιαστεί ένας άνθρωπος ως απομηχανής Θεός που θα πει: Εγώ θα σας βοηθήσω. Ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται πλέον μέσα σε αυτή την κατάντια, την οικονομική ανέχεια, την κρίση, την απογοήτευση, τη θλίψη και χίλιες δυο άλλες καταστάσεις άσχημες που δεν θα τον δεχτεί ως σωτήρα, ως μεσσία, ως, ξέρω εγώ, απεσταλμένο του Θεού. Δυστυχώς οι περισσότεροι θα τον δεχτούν. Έτσι λοιπόν, μην περιμένουμε να τον αντιληφθούμε εύκολα. Γι' αυτό και λέγει ο Χριστός και οι Άγιοι ότι θα πλανηθούν ακόμα και εκλεκτοί άνθρωποι, δυνατόν και εκλεκτοί. Γιατί δεν θα είναι εύκολο. Αν ήταν εύκολο, δεν θα κινδύνευαν να πλανηθούν και εκλεκτοί. Αν κινδυνεύουν να πλανηθούν οι εκλεκτοί, πόσο μάλλον όλοι οι υπόλοιποι και όλοι εμείς που δεν πιστεύω ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι εκλεκτοί. Έτσι λοιπόν, λέγαμε ότι το 13 θα γίνει παγκοσμίως γνωστός. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα έχουν μάτια και θα βλέπουν και θα έχουν αντιληφθεί ήδη ότι βρισκόμαστε στα έσχατα χρόνια και ότι τα σημεία των καιρών πραγματοποιούνται και ότι φτάσαμε στα τελευταία δυστυχώς χρόνια της ανθρωπότητας. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστο, δεν λέω ότι είναι όμορφο, δεν λέω ότι είναι καλό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, μια πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει. Έτσι λοιπόν το 18 λέγαμε, το αφού θα έρθει το 13 και θα γίνει παγκοσμίως γνωστός, το 18 γράφουμε λοιπόν από το 2006 θα έρθει δυστυχώς ή ευτυχώς για άλλους δυστυχώς η Δευτέρα Παρουσία. Και γι' αυτό έχουμε πάλι το 18. Όλα αυτά τα είπα έτσι για να σας αιτιολογήσω τον αριθμό 18. Για μας λοιπόν και ιδιαίτερα για την ταπεινότητά μου το 18 είναι πολύ σημαντικό και γιατί παραπέμπει στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με το Ιώτα Ήτα που σημαίνει 18, όπως λένε οι Άγιοι και όχι εγώ, αλλά και γιατί το 18, δηλαδή το 2018, έρχεται ο Κύριός μας, η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ο Θεός μέσα από όλη αυτή την διαδρομή και της ταπεινότητός μου, αλλά και του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ολοκλήρωσε το έργο Του. Έκανε όλα αυτά που ήθελε ο Θεός, με την σοφία Του και με την πρόνοιά Του, ούτως ώστε να βοηθήσει και να ενημερώσει έτσι
τους ανθρώπους του, τους δικούς του ανθρώπους, τα πνευματικά του τέκνα, τα παιδιά του. Και εμείς δεν λέμε ότι ήμασταν ή κάποιοι ή ήμουν ο κάποιος, προσθέσαμε ένα μικρό και ταπεινό λιθαράκι, γινόμενοι έστω και ανάξι και αμαρτωλοί, ταπεινοί δούλοι του Κυρίου μας, του Χριστού μας. Τουλάχιστον έτσι πιστεύει η ταπεινότης μου. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε και δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα, γεγονότα, τα ζούμε και θα χειροτερέψουν. Θυμάστε, από το 2006 λέγαμε ότι θα έρθουν δύσκολα και θα χειροτερέψουν. Το λέγαμε το 6 και κορυδεύανε τότε πολύ και γελούσανε και κλεβάζανε κλπ. Και όμως, σε ό,τι είπε η ταπεινότης μου, δεν έχει διαψευστεί στο παραμικρό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και έτσι θα συνεχίσει και η χρονιά, έτσι μέχρι σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι και δεν αποκλείεται και μέχρι τέλος του 2013. Μέχρι έτσι να ξεκινήσει να παρουσιάζεται, να αναφαίνεται ο Σωτήρας, ο απομηχανής Θεός. Έτσι αυτόν, προσέξτε, που εντάξει εγώ είμαι ρομαντικός ή εγώ είμαι φαντασμένος ή εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο, πλανεμένος, οτιδήποτε άλλο, όπως λένε κάποιοι κλπ. Καμία αντίρρηση. Έτσι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σας το έχω πει, σας το έχω δουλώσει, το έχω καταγράψει στα βιβλία μου. Ας λένε ό,τι θέλουν. Ας κοροϊδεύουν, ας χλεβάζουν, ας λένε το μακρύ και το κοντό τους. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τα γεγονότα τους διαψεύδουν όλους, αφενός και αφετέρου. Έτσι, το εγγύς μέλλον θα επαληθεύσει επακριβώς την ταπεινότητά μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι κάποιος ή προφήτης οτιδήποτε άλλο, μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις, έτσι. Και θα αποδείξει ότι όλοι αυτοί που λέγανε αυτά που λέγανε, είτε ήταν εμπαθείς, είτε μιλούσαν από άγνοια, είτε είχαν παρασυρθεί, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο λέγανε και πιστεύανε όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτοί που δεν πιστεύουν και δεν προετοιμάζονται και δεν ετοιμάζονται πνευματικά θα έχουν το πρόβλημα στα αμέσως επόμενα χρόνια που θα ξεκινήσει την βασιλεία του, δηλαδή τέλη του 14, έτσι, με το αργότερο αργότερο, αρχές του 15, θα ξεκινήσει η βασιλεία του Αντιχρίστου που λέει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι μας, τα 3,5 χρόνια, που θα είναι και τα τελευταία χρόνια της ανθρωπότητος. Οπότε, τι μένει? Μένει το 13 που θα χειροτερέψει όλοι και μένει και ένα 14, όχι ολόκληρο. Που το 14 θα ξεκινήσει η ανάκαψη όλης της ανθρωπότητας και της Ελλάδος. Όχι γιατί θα βρουν τις λύσεις οποίες τις έχουν στα χέρια τους, όχι γιατί όλα αυτά που κάνουν είναι δίθεν επειδή φάγανε τα χρήματα είτε πολιτική, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε το ένα, είτε φοροδιαφυγή, είτε κλπ. Όλα αυτά είναι ανοησίες, όλα αυτά είναι ψέματα, όλα αυτά είναι για τη λαϊκή κατανάλωση. Οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, οι ίδιοι οδηγούν τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια, με μεθοδευμένο και ενορχιστρωμένο σχέδιο εκεί που θέλουν, ακριβώς για να γονατίσουν όλους τους λαούς, μαζί φυσικά και τους Έλληνες που είναι και η Ορθοδοξία στη μέση, να τους εξαθλιώσουν και είτε να μην μπορέσουν να κάνουν διαφορετικά, είτε να αναγκαστούν να αποδεχτούν τις λύσεις που θα τους δώσουν και τον Αντίχριστο που θα έρθει σαν σωτήρας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τέλη του 2012, θυμάστε έλεγα, 2012 με 2013 θα σκάσει μύτη, ας το πούμε έτσι, θα εμφανιστεί, θα αποκαλυφθεί, θα καταλάβουμε κάποιοι που παρακολουθούμε ότι ήρθε ο Αντίχριστος, λέγαμε, και πράγματι, ο του θαύματος. Ήρθε στον ΟΗΕ, ΟΗΕ παρακαλώ, έτσι, δημόσιος οργανισμός, μεγάλος. Μέσα στον ΟΗΕ, μέσα στην 66η, αν θυμάμαι, 67η ή μία ή δύο γενική συνέλευση, βγαίνει ο Ιρανός πρόεδρος και λέει, επιλέξει, περιμένουμε τον Μεσσία μας, τον Σωτήρα μας, η Μαχμαντή, όπως τον λένε οι Μουσουλμάνοι, που σημαίνει Μεσσίας Σωτήρας, ο οποίος λέει θα φέρει την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία, όχι λέει μόνο σε εμάς, αλλά σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Αφρική, στην Αυστραλία, στην Ασία, στην Ευρώπη, σε όλους τους υπήρους. Αυτός λέει ο Μεσσίας μας, είναι εδώ τώρα.
και σύντομα θα τον δείτε, λέει. Δεν το πιστεύετε? Όσοι δεν το γνωρίζετε, πηγαίνετε στη σελίδα μας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσοι έχετε την δυνατότητα, όσοι δεν έχετε, πηγαίνετε σε κάποιον που έχει τη δυνατότητα, πείτε μέσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και πηγαίνετε στην επικαιρότητα. Εκεί λοιπόν στο Σεπτέμβριο, έχει και ημερομηνία τα άρθρα της επικαιρότητας, 26 Σεπτεμβρίου υπάρχει άρθρο που υπάρχει μέσα και το βίντεο που βλέπετε, θα δείτε ζωντανά τον Ιρανό πρόεδρο Μαχμούτο Αχμαντινεζάντ, νομίζω λέγεται, έτσι, που λέει αυτό που σας είπα με δύο λόγια. Και λέει στο τέλος, ζήτω αυτή η άνοιξη, ζήτω αυτή η άνοιξη, ζήτω αυτή η άνοιξη. Που δεν αποκλείεται να υπονοεί και την άνοιξη που έρχεται, όχι μόνο την πνευματική όπως την θεωρούν αυτοί, αλλά και την άνοιξη του 2013, που πιθανό μέσα εκεί στην άνοιξη, δείτε, πιθανό λέω, αυτές είναι σκέψεις δικές μου. Δεν μπορώ να ξέρω πότε ακριβώς θα τον παρουσιάσουν ή θα τον οτιδήποτε άλλο, έτσι θα ξεκινήσει να λέει και να κάνει κάποια πράγματα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως σίγουρα μέσα στο 2013. Έτσι λοιπόν, επειδή πιστεύουμε ότι τα πράγματα πλέον φτάσανε στο τέλος και δεν γνωρίζω ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, όχι μόνο η δική μου και του Αγίου Κοσμάτου Τολού, αλλά και όλη τη Ελλάδος και όλων των οικογενειών, έτσι δεν ξέρω μέχρι πού θα μας φτάσουν, σίγουρα στο τέλος, σίγουρα στο τέρμα. Δεν θα αφήσουν κανένα περιθώριο. Θα μας γονατίσουν, θα μας ξαφυλιώσουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που θα μας κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θεωρώ σαν ίσως την τελευταία συνάντησή μας και την τελευταία εκδήλωση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Γι' αυτό και σκέφτηκα, και η ταπεινότης μου αλλά και η συνεργάτης μου, να τιμήσουμε σαν μία απλή ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης όλους εκείνους, όσους μπορέσαμε και θυμηθήκαμε, γιατί ήταν πάρα πολλοί, αμέτρητοι, έτσι όλοι εκείνοι, όλα αυτά τα 18 χρόνια που στάθηκαν δίπλα μας και μας βοήθησαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι όχι μόνο οικονομικά, αλλά πρωτίστως ηθικά, πρωτίστως με την αγάπη τους, με τη δεσμευσιά τους, με τα καλά τους λόγια, και όσοι μπορούσαν οικονομικά, υλικά και οτιδήποτε άλλο και πνευματικά κλπ. Έτσι και φτάσαμε, κάναμε ό,τι κάναμε, που τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, να σας τα επαναλάβω μάλλον, και φτάσαμε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, να απονέμουμε ένα απλό ό,τι μπορούσαμε, γιατί ξέρετε οι οικονομικές μας δυσκολίες πάντοτε ήταν μεγάλες, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια κλπ, όπως και όλων φυσικά, και έτσι δεν είχαμε, ενώ είχαμε την πρόθεση και την όρεξη, θα λέγαμε, να σας δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα, ένα μετάλλιο κλπ, αυτά όμως κοστίζουν αρκετά, και δυστυχώς στο βαλάτιο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού δεν επέτρεπε. Έτσι καταλήξαμε αναγκαστικά σε ένα τιμητικό δίπλωμα. Αυτό εδώ. Έτσι σαν βραβείο, σαν τιμητικό βραβείο, σαν ένα αναμνηστικό, όπως θέλετε πείτε το, που έχει απάνω δύο λόγια, με αγάπη όμως και με θέρμη, και το όνομα, έτσι, κάποιον από όλους αυτούς που είναι εκατοντάδες που μας βοήθησαν, έτσι κάναμε μια επιλογή. Πιστεύω ότι αξίζατε και εσείς αλλά και όλοι, αλλά αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα δύνατο. Αφενός θα χρειαζόμασταν εκατοντάδες διπλώματα, τεράστιο χρόνο για να τα δώσουμε, και αφετέρου μετά δεν θα ένιωθε και την ιδιαίτερη χαρά, έτσι, κάποιοι που είναι αρκετοί βέβαια και αυτοί, οι οποίοι ξεχώρισαν, έτσι. Είτε βοήθησαν και στάθηκαν περισσότερο, είτε περισσότερα χρόνια, είτε περισσότερο ηθική στήριξη, είτε οικονομική, ήταν μεγάλοι δωρητές, μικροί δωρητές κλπ. Και κάναμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι, την ονομάσαμε οι καλοί φίλοι και ευεργέτες, που βοήθησαν, στάθηκαν σαν φίλοι καλοί δίπλα μας και μας ευεργέτησαν παντίο τρόπος, όσο μπορούσαν και όπως μπορούσαν, έτσι, είτε ηθικά είτε υλικά. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μεγάλοι ευεργέτες, αυτοί που έκαναν κάτι ξεχωριστό που τους δίνει τον τίτλο των μεγάλων ευεργετών, που αν δεν ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή εκείνη και αν δεν ευεργετούσαν,
θα είχαμε κάποιο πρόβλημα είτε σαν Πατρί Μάξιμος είτε σαν Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Και η τρίτη κατηγορία είναι μεγάλοι ευεργέτες και δωρητές, που ήταν ταυτόχρονα και ευεργέτες, γιατί ο ευεργέτης μπορεί να ευεργέτησε με άλλο τρόπο. Έτσι, ξέρω εγώ, και οικονομικό με κάποιον άλλο. Είτε ξέρω εγώ να μας στήριξε, είτε να μας πρόβαλε, είτε ξέρω εγώ να μας έδωσε εκπομπή σε κάποιο κανάλι που έχουμε κοντά μας σήμερα και τον αγαπητό κύριο Στέργιο Καλόγυρο. Θα ένα εκθαλμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Ο οποίος θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Ο οποίος χρόνια πολλά μας στήριξε ανιδιωτελώς. Έτσι, χωρίς ποτέ να μας ζητήσει ούτε μία δραχμή. Πολλά χρόνια ξέρετε ότι είχα εκπομπή στο 06, το παιδικό κανάλι, και μέσα από εκεί γνωρίστηκαμε πάρα πολύ κόσμο και μας έβλεπε πολλοί κόσμο σε εκπομπές μας για πολλά χρόνια. Και τώρα τελευταία πάλι, ξανά, πάλι χωρίς χρήματα, ανιδιωτελώς και πάντοτε με αγάπη και σεβασμό και τον ευχαριστώ δημόσια. Έχουμε εκπομπή στο Βεργίνα που είναι στη Θεσσαλονίκη και στο Ζεύς που είναι στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και κοντά κλπ. Και άλλοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι μεγάλοι λοιπόν ευεργέτες και μεγάλοι ευεργέτες και δωρητές. Ζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων αν ξέχασα κάποιον, έτσι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Όποιος τον ξεχάσαμε για τον Α και τον Β λόγο, υπάρχουν εδώ κάποια διπλώματα να έρθει να μην τραπεί. Έτσι είναι χαρά μου. Σας το λέω ειλικρινά, θα είναι χαρά μου να σας δώσω ένα δίπλωμα, ένα μυστικό, έτσι για την προσφορά σας που ήταν πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια για όλους εμάς. Επίσης, ξεκινήσαμε πριν ακόμα ανοίξει τα βραβεία που θα δώσουν σήμερα. Ξεκινάνε από πριν ακόμα ανοιχθεί ο Σύλλογος, που τυπικά άνοιξε τον 93, ουσιαστικά πήραμε το 94, έτσι 94, πήραμε από το πρωτοδικείο την έγκριση. Οπότε λοιπόν ήταν Ιούνιος, νομίζω Κατερίνα, Ιούνιος του 94, έτσι, Ιούνιος του 2012, κλείσαμε τα 18 και μπήκαμε στα 19. Δεν κλείσαμε όμως τα 19, άρα είμαστε 18 χρόνια ακόμα. Όπως γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι, και αν δεν γνωρίζετε κάποιοι, εν συντομία, παρόλο που ο χρόνος έχει περάσει, η ταπεινότητα μου ήταν για πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, τουλάχιστον 8 χρόνια συναπτά, και από εκεί γύρω στο 92 με 93, άρχισα να πρωτοβγαίνω έξω στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, για να κάνω ιεραποστολικές περιοδίες. Όταν βγήκα δεν ήξερα κανένα. Όταν λέμε κανένα, κανένα. Κανένα. Δεν είχα που να μείνω. Δεν είχα που την κεφαλή κλείνει. Δεν είχα δεύτερο ράσο, δεν είχα δεύτερα παπούτσια, δεν είχα χρήματα ούτε μία δραχμία πάνω μου, δεν είχα απολύτως τίποτα. Και φυσικά, έτσι εδώ είναι και το μεγαλείο του Θεού, πως από ένα φτωχό και άσημο μοναχό και άνθρωπο και αμαρτωλό, έτσι με πήρε από το πουθενά, συγχωρείς τη συγκίνησή μου, μην τη λαμβάνετε υπόψη, με πήρε από το πουθενά και κάναμε όλα αυτά που κάναμε με τη βοήθεια πρωτίστως τη δική του και του Αγίου Κοσμά και του Ετώλου κλπ. Από εκεί που δεν με ήξερε κανένας, σχεδόν με έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τις περιοδίες, μέσα από το ένα, μέσα από το άλλο και πολλά άλλα τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα. Απλώς το λέω όχι για να πω κάτι για τον εαυτό μου και να υψώσω τον εαυτό μου και να μου πείτε μπράβο, αλλά για να τονίσω έτσι το μεγαλείο του Θεού και την αγάπη του Θεού προς την ταπεινότητά μου. Δεν ήξερα λοιπόν κανένα και από εκεί που δεν ήξερα κανένα και δεν είχα τίποτα, κατορθώσαμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Κάποιοι άνθρωποι τότε, θυμάμαι, γνωρίστηκα με τον Αΐνιστο, γιατί κοιμήθηκε, δεν τον προλάβαμε εν ζωή, τον Μαρκουλάτη τον Γεώργιο. Κοιμήθηκε πρόσφατα, ο Θεός τον αναπάβει. Ο πρώτος που μου στάθηκε ήταν ο Μαρκουλάτος, ο οποίος με πήρε στο γραφείο του στο Ελικής και μου έδωσε ένα καναπέ και κοιμόμουν.
Από εκεί με γνώρισε η αγαπητή και σεβαστή και εκλεκτή αδελφή μας Ελένη Αλεξοπούλου και με λυπήθηκε και με πήρε στο σπίτι της μαζί με τον άντρα της, τον Γεράσιμο, και τα παιδιά της και με φιλοξένησε για μεγάλο διάστημα εκεί και είχα μια στέγη και ένα φαγητό. Τους ευχαριστώ για αυτούς δημόσια. Ταυτόχρονα φυσικά είχα διγνωρίσει τον πατέρα Νεκτάριο, τον σεβαστό και αγαπητό και εκλεκτό αδερφό μας, τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Δεν ενθυμούμε τώρα, Πάτερ Βοήθησε, πρώτα γνώρισε εσένα και μετά τον Γεώργιο, εσύ με έστειλες στο Ελκύς ή γνώρισες τον Ελκύς την εποχή εσένα, δεν το θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Θυμάσαι? Δεν τη θυμάσαι. Η Αλεξοπούλη σου θυμάται. Ελένη, θυμάσαι εσύ? Πρώτο Μαρκουλάτο. Στη συνέχεια λοιπόν ή ταυτόχρονα γνωριστήκαμε και με το μέσο της Ελένης με τον πατέρα Νεκτάριο και από εκεί σιγά σιγά ξεκίνησαν οι γνωριμίες. Στη συνέχεια βεβαίως πήγα, με φιλοξένησε για ένα διάστημα και η αγαπητή αδελφή Ιωάννα με τον Ευάγγελο, Φωτάκη, έμεινα και εκεί στο σπίτι τους, σε ευχαριστώ για αυτή τη δημόσια. Και έτσι σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού φτιάξαμε στη συνέχεια τον Άγιο Κοσμά, δανειστήκαμε χρήματα δεξιά-αριστερά, δανεικά, τα οποία τα επιστρέψαμε και ανοικιάσαμε το κτίριο που γνωρίζετε όλοι στην Τοσίτσα, όχι εκεί που είμαστε τώρα στο Ισόγειο, ήμασταν στο τέταρτο, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια δεν μπορέσαμε και κατεβήκαμε στο Ισόγειο σε 30-40 τετραγωνικά περίπου. Και από εκεί σιγά σιγά κάναμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Ξεκίνησα από εκείνη την περίοδο, πριν ακόμα ξεκινήσει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και φτάνουμε μέχρι και πρόσφατα. Κάποιοι ίσως λένε, μα που θα πάρουν το δίπλωμα, μα εμείς τι κάναμε, αφού πριν με ένα μήνα γνωριστήκαμε. Ναι, αλλά αυτό το μήνα που γνωριστήκαμε όμως προσφέρατε κι εσείς κάτι. Άλλοι λοιπόν, άλλοι πάλι έτσι δεν είναι καν σήμερα εδώ, είτε έχουν κοιμηθεί, είτε έχουν εγκαταλείψει, έχουν φύγει, παρόλο που βοήθησαν κλπ. Εμείς τους έχουμε το τιμητικό δίπλωμα, αν τους βρούμε ή αν μας βρουν θα τους το απονέμουμε, γιατί το αισθάνομαι και εγώ αλλά και ο Άγιος Κοσμάς αχρέως και τιμή, και θέλω να είμαι απέναντι στη συνείδησή μου ήσυχος, έτσι, ότι τουλάχιστον αυτό μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή, αυτό κάνω, τους ευχαριστώ δημόσια και τους δίνω ένα αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα, τιμή Σένεκε, για ό,τι ο καθένας έκανε. Αν λοιπόν ξέχασα κάποιον ή ξεχάσαμε κάποιον σαν σύλλογος και λοιπά, ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη, δεν υπάρχει πρόθεση, ας μας το πει και ευχαρίστως να το υπογράψουμε ένα, να το δώσουμε ή κάποια άλλη στιγμή αν δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Και αγαπητέ πατέρα Βάτσινε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση την οποία μας κάνατε σήμερα εδώ στην αγάπη σας και ήρθαμε να σας θυμίσουμε με την παρουσία μας και όλους τους εκλεκτούς εδώ συνεργάτες σας και φίλους, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε και το καινούργιο σας βιβλίο, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε πριν 2 ημέρες, ένα όμορφο βιβλίο, είναι αυτό το οποίο κρατώ, «Η πόλη της Αγίας Σοφιάς, η πόλη Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Ένα βιβλίο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι σήμερα ζούμε σε ημέρες που είναι πονηρές. Είναι ημέρες κατά τις οποίες ζούμε τα έσχατα χρόνια. Τα έσχατα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας. Ταυτόχρονα όμως, μιλούν κάποιοι Άγιοι ότι δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Ότι δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Και δεν θα έρθει διότι η Ορθοδοξία η οποία έχει πάρει τον κατήφορο και η Εκκλησία μαζί και ο Χριστιανισμός θα έχουν μία αναλαμπή. Δηλαδή εκεί που πάμε προς τα κάτω ξαφνικά δεν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, αλλά θα πάρουμε μία παράτα χρόνου. Άλλοι μιλούν για 30, άλλοι για 33, άλλοι για 500, άλλοι για 1000 χρόνια.
Και μετά θα ξαναχαλάσει ο κόσμος, θα διαφθαρεί ξανά ο κόσμος και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του κόσμου. Αλήθεια. Πού κρύβεται αυτή η αλήθεια? Σε ποιο σημείο υπάρχει η αλήθεια? Ζούμε τα έσχατα ή ζούμε τα χρόνια και τους καιρούς όπου θα εφαρμοστεί αυτό που λέει το ποίημα «Σόβασε κυραδέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, γιατί πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι» ή θα πάρουμε πάλι την πόλη και οι Έλληνες θα ξαπλώσουν πάλι την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και θα γίνουν όλοι χριστιανοί από την Κίνα μέχρι την Αυστραλία, μέχρι την Αμερική, μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες, μέχρι την Αφρική και θα γίνουν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι και θα βασιλεύσει ο Χριστός για 1000 χρόνια ή για 33 όπως λένε άλλοι. Πού είναι η αλήθεια? Πού είναι το ψέμα? Τι ισχύει? Τι δεν ισχύει? Αυτό το θέμα λοιπόν εξετάζει στο βιβλίο που σας παρουσιάζω «Η πόλη, η Αγία Σοφιά και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Πού είναι η αλήθεια? Είναι το βιβλίο που έγραψε αυτές τις ημέρες ο πατήρ Μάξιμος. Αξίζει να το πάρουμε, να το διαβάσουμε, αλλά και να το διαδώσουμε. Αλλά μια και έχουμε εδώ και τον πατέρα Μάξιμο, θα τον παρακαλέσω να πάρει τη θέση της αδελφής εκεί Εκατερίνης, ώστε να μας βάλει μέσα και μια ευχή παίρνοντας το βιβλίο αυτό, να μας γράψει μέσα στην πρώτη σελίδα και μια ευχή επί το νέο έτος, όπως ο Χριστός να ευλογεί την οικογένειά μας και τα λοιπά, τον καθέναν από εμάς. Να έχουμε και ένα αυτόγραφο ιδιόχειρο από τον πατέρα Μάξιμο, αν πεθάνει, να το θυμόμαστε, να έχουμε την ευχή. Λοιπόν, δεν πεθαίνει, μη φοβόσαστε. Έχει δουλειά ακόμα να κάνει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αδελφοί μου, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Μάξιμο, ο οποίος συνεχίζει και γράφει πνευματικά βιβλία, τα οποία... Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, να τώρα κατά τη διάρκεια που θα τραγουδάει εδώ τα όμορφα τραγούδια και τα κάναντα η Μαρία, μπορείτε όσοι θέλετε να έρχεστε, να παίρνετε το βιβλίο εδώ από την έκθεση, έχει και άλλα βιβλία, αλλά ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο σήμερα, να το προμηθευτούμε όλοι και μπορούμε να το κάνουμε και δώρο στους ιερείς μας, ώστε να μάθουν και αυτοί ποια είναι η αλήθεια γύρω από αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον πατέρα Μάξιμο και να του ευχηθούμε το βιβλίο να πάει καλά και να φέρει πνευματικά αποτελέσματα. Αμήν. Παίρνω το πρώτο.